Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ελευσίνα και στο Δημήτρη Πανόπουλο, στην άλλη περιοχή που είναι στο κόκκινο, που είναι σε αυστηρό lockdown. Δεύτερη μέρα εκεί. Και εκεί, Δημήτρη, καλησπέρα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι χρειάστηκε να επιστρατευτεί η αστυνομία για τα τεστ. Γιατί? Οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ γίνονταν σήμερα, Νίκο, σε διαφορετικά σημεία, σε δύο διαφορετικά σημεία. Ωστόσο, η προσέλευση του κόσμου ήταν χαμηλή. Γι' αυτό το λόγο επιστρατεύτηκε η ελληνική αστυνομία, βγήκε στον δρόμο, σταματούσε τα οχήματα και έκανε ισχυρή σύσταση στους οδηγούς να μπουν στην ουρά και να περιμένουν για να κάνουν το τεστ. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα επαρκές δείγμα για να καταλάβουν οι ειδικοί ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της περιοχής. Πάντως, για ένα ακόμη βράδυ, οι έλεγχοι εδώ στην Ελευσίνα είναι σαρωτικοί. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τους αστυνομικούς, οι οποίοι βεβαιώνουν 6 παραβάσεις των 300 ευρώ σε άτομα τα οποία με τις μοτοσυκλέτες τους είχαν βγει βόλτα. Ξεκίνησαν από το Ήλιον, πέρασαν από την Ελευσίνα και εδώ πέσαν στον μπλόκο της αστυνομίας. Όταν οι αστυνομικοί τους πλησίασαν και τους ρώτησαν για ποιο λόγο περνάτε από εδώ, εφόσον υπάρχει γενική απαγόρευση, είπαν ότι εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είπαν ότι δεν ήξεραν για τα μέτρα αυτά και είχαν βγει απλά μία βόλτα, έτυχε να περάσουν από εδώ. Βεβαίως, οι αστυνομικοί πρέπει να τους σταματήσουν και τους βεβαιώνουν αυτή τη στιγμή τα πρόστιμα των 300 ευρώ. Αύριο οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ θα συνεχιστούν, όπως και τα αστυνομικά μέτρα και οι αστυνομικοί έλεγχοι, και αυτό που περιμένουν όλοι εδώ να δούνε, αν θα υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου στα τεστ που θα γίνουν. Είναι σημαντικό να συνεργάζονται οι πολίτες. Να σας ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πανόπουλε.